Αν και μοντέλο, δεν έχω εμπειρία στην πασαρέλα, αλλά είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τις συμπαικτριές μου. Για να δούμε, θα τις εντυπωσιάσεις, γιατί λίγο δύσκολες τις βλέπω. Εν τω μεταξύ έχουν πιάσει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Κοίτα εδώ. Έτοιμες, κορίτσα? Βλέμμα συμπονετικό εγώ. Πάμε, Αρετή! Καπαρντίνα βλέπω. Σοβαρό βλέμμα. Το έχει πάρει πατριωτικά γιατί είναι μοντέλο. Μην την ενοχλείτε. Όπα, σιγά. Τι έγινε, εγώ συγκινήθηκες? Για να δούμε και τα από μέσα. Πολύ ελουροειδές, ρε παιδί μου. Αρετή μου, μορφιά μου, κουκλάκι μου, προσπάθησες να κάνεις κάτι πολύ δύσκολο, να κάνεις mix and match τα prints. Όμως, δυστυχώς δεν τα έχεις καταφέρει, γιατί έχουν τεράστια διαφορά και στα χρώματα και στις υφές. Θα προτιμούσα να κρατήσεις το παντελόνι που ταιριάζει και με τα λόφρυ σου και με το πανοφόρι. Και να βάλεις από μέσα ένα ζιβάγκο ή μαύρο ή λευκό και να είσαι μέσα στην εποχή και στο θέμα. Να βάλεις και μια ζώνη στη μέση, ωραίο το τσαντάκι και από πάνω το μακιάζ είναι τέλειο. Τώρα τα σκουλαρίκια θα προτιμούσα να είναι σημαίνια και όχι χρυσά. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Πώς σου φάνηκε η πασαρέλα, Γογό? Έλεγε ότι είναι μοντέλο, αλλά πασαρέλα αυτή δεν ήταν. Εγώ θεωρώ ότι έκανα πασαρέλα πολύ καλύτερη από εκείνη. Άρα, μήπως να γίνω εγώ μοντέλο? Όχι. Μήπως να μην γίνει καμιά σας, να ηρεμήσουμε κι εμείς? Για πες μου τώρα, πραγματικό μοντέλο, πώς ένιωσες την πασαρέλα? Ένιωσα πολύ όμορφη στην πασαρέλα και άγχος και χαλαρή, όπως συνδύασα και το outfit. Για να δούμε τώρα τι ξόδεψε η Αρετή για το σύνολό της. Για την καπαρτίνα πλήρωσε 80 ευρώ, άλλα 80 για το top, το παντελόνι κόστισε επίσης 80, τα λόφερ 49,95, η τσάντα 30 ευρώ, τα σκουλαρίκια 20 και τα μαλλιά 10. Συνολικά ξόδεψε 349 ευρώ και 95 λεπτά και της έμειναν μόλις 5 λεπτά.